Μανιασμένα κύματα χτυπούν και εισβάλλουν σε κατάστημα εστίασης στον Άγιο Νικόλαο. Μπορεί η κακοκαιρία εξπρές με τους έντονους ανέμους να πέρασε σαν σύφουνας, ωστόσο πρόλαβε να αφήσει το στίγμα της. Είχαμε ζημιές, μας έσπασε κάποιες πόρτες από εδώ, το κύμα μας πήρε γιατί τις μαζεύαμε 100-200 μέτρα πιο κάτω. Νερά μέσα φτάσανε μέχρι μέσα το μπαρ εδώ, φουσκώσαν κάποια έπιπλα λόγω του νερού. Τηλεόραση, μας χτύπησε το κύμα. Την ίδια ώρα σε ποτάμι είχε μετατραπεί το συγκεκριμένο σημείο, με τα κύματα που έσκαγαν στο δρόμο να αποτελούν απειλή για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Κάθε χρόνο περίπου έχουμε κάποιο συμβάν να μπαίνουν νερά μέσα, να πλημμυρίζουμε. Εντάξει, είναι συχνό φαινόμενο το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι φταίει εδώ πέρα που έχει κάποια βράχια και ουσιαστικά χτυπάει το κύμα και έρχεται και σηκώνεται και βρίσκει μόνο σε εμάς. Γιατί είναι μόνο στο σημείο το δικό μας, δηλαδή δεξιά και αριστερά, δεν έχει κάτι άλλο. Και μόνο εμείς είμαστε που πλημμυρίζουμε. Μέχρι και βάρκα ξέβρασε η φουσκωμένη θάλασσα σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Στρώθηκαν στη δουλειά από το πρωί υπάλληλοι της καθαριότητας του Δήμου για να καθαρίσουν τα υπολείμματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Δεν έκανε πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά αρκετά προβλήματα δημιούργησε σε κάποια μαγαζιά. Έβγαλε κάποιες πέτρες, τις οποίες τις μαζέψαμε. Ευτυχώς πάντως δεν ήταν. Το πρώτο πράγμα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι από εκεί. Επομένως είναι σήμερα λίγο δύσκολο το έργο της καθαριότητας εδώ. Είναι δύσκολο βέβαια και ο κύριος με τη βάρκα βοήθησε πάρα πολύ γιατί απ' έξω δεν μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά. Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Εκτεταμένες ήταν οι καταστροφές στο παράκτιο μέτωπο, ξεβράζοντας μεγάλες πέτρες και άλλα αγκώδη υλικά στη στεριά. Από τα μανιασμένα κύματα γκρεμίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι από πέτρινο τοίχο που χώριζε παραλία της πόλης από ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ καταστράφηκαν και οι σκάλες που εξυπηρετούσαν τους λουόμενους.